Καλησπέρα σας. Αυτός είναι και ο ρόλος ο δικός μας. Ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης και ο ρόλος των δημοσιογράφων. Να αναδεικνύουμε τα θέματα και να κάνουμε παράλληλα και κριτική. Λοιπόν, δύο επισημάνσεις. Η μία επισήμανση έχει να κάνει με τη συγκέντρωση, αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση του 1900. Μιλάω πιο δυνατά. Γιάννη, δεν με ακούς? Εγώ ακούγεσαι, αλλά θέλω λίγο περισσότερο εγώ στο στούντιο. Αυτό, ακούγεσαι στον λοιπόν, αέρα. Λοιπόν, η μεγαλειώδη συγκέντρωση του 1985. Ήμουν εκεί. Ήμουν και μάλιστα εγώ εκεί, σε αυτή τη συγκέντρωση του 1985 και θυμάμαι μάλιστα χαρακτηριστικά ένας φίλος μου μεγαλύτερος σε ηλικία είχε επιχειρήσει να ανεβεί στο μπαλκόνι από το οποίο μιλούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου και το είχε πετύχει αυτό. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά το συγκεκριμένο στιγμιότυπο. Λοιπόν, ένα αυτό. Ήταν μια ανεπανάληπτη για τα δεδομένα νομίζω της περιφέρειας τότε Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ήταν μια ανεπανάληπτη συγκέντρωση και μην ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή και τη δεκαετία του 80 γενικότερα ο νομός Καβάλας ήταν ένας πράσινος νομός. Έτσι, Λευτέρης Αθανασιάδης κτλ. Έτσι μην τα ξεχνάμε αυτά. Mm-hmm. Είναι στην ιστορία των περιοχών μας όλα αυτά. Τιμωσίδης και οι υπόλοιποι υπουργοί. Έτσι. Ναι. Έτσι ακριβώς. Ο δικός μου Χορτοκοπιανός, έτσι, ο πρώην υπουργός. Ο Γιάννης Τσακλίδης. Ο Γιάννης Τσακλίδης, που ήταν και πρωτοκλασσάτος υπουργός στέλεχος του Πασόκ εκείνη την περίοδο. Έτσι. Εγκαινίασε, βέβαια, αν θυμάμαι καλά, την Εγνατία, το ύψος της Καβάλας, στον Άγιο Σύλλα. Ναι. Παλιές εποχές. Έτσι. Ναι. Άλλες δεκαετίες. Ναι. Λοιπόν, με πακτολό χρημάτων άλλες δεκαετίες. Ναι, εντάξει, ήταν τα καλά χρόνια του Πασόκ. Λοιπόν, άλλα χρόνια εκείνα. Λοιπόν, άλλη προλάβα και φάγανε. Έχει να κάνει με τις εικόνες που δείξατε και χθες, που δείξατε και σήμερα. Νομίζω ότι από τη στιγμή που εμπλέκεται εκτός από το Δήμο και η κτηματική υπηρεσία και άλλες υπηρεσίες, δεν είναι εύκολο, Νίκο, να μπουν συνεργεία καθαριότητας προκειμένου εύκολα να σηκώσουν εκεί τα μπάζα και να το καθαρίσουν. Έχω την αίσθηση ότι χρειάζεται μελέτη και χρειάζονται πιο διαφορετικά μηχανήματα προκειμένου να γίνει καθαριότητα. Αλλά συμφωνώ μαζί σου στο γεγονός ότι η κορδέλα μόνη μια κορδέλα δεν νομίζω ότι θα αποτρέψει τον κίνδυνο. Γιατί φανταστείτε ότι μπορεί να πάνε εκεί πέρα μικρά παιδιά να τραβήξουν, να σκίσουν την κορδέλα. Η κορδέλα δεν προστατεύει. Ας σκεφτούν οι αρμόδιοι εκεί του Δήμου Καβάλας κάτι άλλο το οποίο θα προστατέψει τον κόσμο καλύτερα. Η κορδέλα από μόνη της, ναι μεν, είναι αποτρεπτική, αλλά είναι για μεγάλους ανθρώπους. Για τα μικρά παιδιά τι γίνεται στην περίπτωση? Ναι, η κορδέλα δηλώνει αυτά κίνδυνο, δηλώνει που μιλάμε για μια παραλία και το απαγορεύεται. Ένα παιδί μπορεί να φύγει. Δεν το σκιστεί το ποδαράκι του, να χτυπήσει οτιδήποτε. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, στο Δήμο της Δράμας τώρα. Πάμε τώρα, μιας που αναφερόμαστε και στο Δήμο της Δράμας και σε θέματα που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα. Έχουμε 40 εργαζόμενους στην καθαριότητα και το πράσινο που θα προληθούν άμεσα μέσα στο καλοκαίρι από τον Δήμο, έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η φιλοδοξία του Δήμου Δράμας και θεωρώ ότι θα το πετύχει, δεδομένου ότι ήδη έχει κατατεθεί το σχετικό αίτημα από το Δήμο της Δράμας, από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου Δράμας, προς τον πρώην ΟΑΕΔ. Νομίζω ότι τώρα λέγεται Δημόσια Επιχείρηση Απασχόλησης. Υπηρεσία Απασχόλησης, άλλα μπράβο. Λοιπόν, κατατέθηκε ήδη το αίτημα, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες και φιλοδοξούν από το Δήμο Δράμας ότι θα ολοκληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι. Θα γίνει η πρόσληψη λοιπόν αυτών των 40 εργαζομένων σε τομείς νευραλγικούς για το Δήμο της Δράμας και για όλους τους Δήμους. Έτσι. Πού πάσχουν οι Δήμοι? Πάσχουν στον τομέα της καθαριότητας, στον τομέα του πρασίνου. Δεν έχει διοικητικούς υπαλλήλους, δεν έχει χειριστές μηχανημάτων. 26 θέσεις από τις 40 αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου. Μιλούσα σήμερα το πρωί με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο διοικητικών υπηρεσιών, ο οποίος μου έλεγε ότι με αυτές τις 40 θέσεις φιλοδοξούμε ότι θα καλύψουμε όλα τα κενά και έτσι θα μπορέσουμε να πορευτούμε τα επόμενα 2 χρόνια σε μια καλή κατεύθυνση. Είναι μεγάλα τα κενά τα οποία έχει και ο Δήμος της Δράμας σε υπαλλήλους, έτσι, σε εργαζόμενους και κυρίως αυτούς τους δύο τομείς, στον τομέα δηλαδή της καθαριότητας και στον τομέα του πρασίνου. Το πρόγραμμα, από όσο τουλάχιστον μου έχει πει, είναι για ηλικίες 55 έως 67 ετών.
Και είναι ένα συν ένα χρόνο. Ένας χρόνος και στη συνέχεια, αν υπάρχει η διάθεση και από τον Δήμο της Δράμας, υπάρχει όμως και η διάθεση και από τον εργαζόμενο, μπορεί αυτός ο χρόνος να γίνει 2 χρόνια. Μάλιστα. Και έτσι λοιπόν για 2 χρόνια να καλυφθούν μια σειρά από προβλήματα, να λυθούν μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος της Δράμας. Είναι σε καλό επίπεδο. Μου είπαν ότι μέσα στο καλοκαίρι περιμένουν να τελειώσει η διαδικασία. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι από το Σεπτέμβριο το αργότερο θα καλυφθούν οι θέσεις αυτές. Δεν χρειάζεται να γίνει κάτι από την πλευρά των υποψηφίων, έτσι, γιατί είναι η δημόσια υπηρεσία. Αυτοί που, έχουν κάρτα ανεργίας και έχουν δηλώσει, ήδη την ανεργία τους. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Εμείς μπορούμε να το κάτι ανάλογο το φαντάζομαι, Γιάννη και Νίκο, γίνεται και στο Δήμο της ναι, Καβάλας. Ναι, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται, Άρη. Πήραμε εμείς με πρόγραμμα του ΔΥΠΑ. Χρειάζονται τέτοιες έτσι, προσθήκες. Ξέρω αν πήραμε. Είναι, ξέρετε τι γίνεται. Είναι πάρα πολύ λίγοι οι εργαζόμενοι με μόνιμη σχέση απασχόληση σε όλους τους Δήμους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τώρα είναι ελάχιστοι οι υπάλληλοι καθαριότητας και οι υπάλληλοι του Πρασίνου. Είναι απολύτως λοιπόν λογικό οι Δήμοι να στρέφονται σε εργολαβίες. Γιατί δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι. Είναι ελάχιστοι, είναι πάρα πολύ ο όγκος εργασίας. Τώρα μου έλεγαν τώρα κάποιοι αντιδήμαρχοι, ο αντιδήμαρχος Πρασίνου, ότι ιδίως τώρα μετά την κίνηση αυτή και το άνοιγμα αυτής της πλατφόρμας, όπου οι πολίτες πρέπει να καταθέτουν την αίτησή τους και τη δήλωσή τους ότι καθαρίζουν τα οικόπεδά τους εντός των αστικών περιοχών. Λοιπόν, καθαρίζουν τα οικόπεδά τους και δεν ξέρουν πού να πετάξουν τα χόρτα. Παίρνουν τηλέφωνο λοιπόν στον Δήμο. Η υπηρεσία Πρασίνου λέει ναι, θα έρθουμε να τα μαζέψουμε. Αλλά είναι τόσοι πολλοί αυτοί οι οποίοι δηλώνουν ότι έχουν χόρτα που δεν προλαβαίνονται. Έτσι λοιπόν δημιουργείται πρόβλημα. Δημιουργείται πρόβλημα το οποίο, όπως και να το κάνουμε, δημιουργεί μια άσχημη εικόνα στην πόλη. Βέβαια, αυτές οι προσθήκες γενικότερα και αυτά τα προγράμματα θα έπρεπε να τρέχουν λίγο ίσως νωρίτερα από τον Ιούνιο, έτσι ώστε να έρθουν νωρίτερα οι εργαζόμενοι και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι να λύσουν το πρόβλημα, λύνοντας τον γρίφο και τοποθετώντας τα κατάλληλα άτομα στις κατάλληλες θέσεις. Δηλαδή, βγάζοντας τα συνεργεία, όλα αυτά. Και όχι να είμαστε μέσα Ιουνίου και να λέμε τα χόρτα θεργεύουν κλπ. Καταλαβαίνουμε. Όλοι. Έτσι είναι, Γιάννη, αλλά δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα όπου όλα τα κάνουμε καθυστερημένα. Δηλαδή θα μπορούσε αυτό το πρόγραμμα να υλοποιηθεί πολύ πιο νωρίς, οι υπάλληλοι να πιάσουν δουλειά από το Μάρτιο και να αρχίσουν να κάνουν δουλειά. Το ίδιο όμως δεν θα έπρεπε να γίνει και με το θέμα αυτό της πυροπροστασίας, της πυρασφάλειας και όλα τα σχετικά. Δηλαδή βγαίνουν προγράμματα μέσα στον Ιούλιο, όταν θα έπρεπε να έχουμε καθαρίσει ήδη τα αλσίλια και τα δάση μας από το Φεβρουάριο. Και εμείς τα καθαρίζουμε τώρα. Τα καθαρίζουμε δηλαδή μέσα στο κατά καλό καιρό. Τι να πω. Είτε αυτό λέγεται ύψωμα βασιλάκι, είτε κορύλοβος. Δεν το συζητάμε καν. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είχαμε τίποτα σήμερα επισκεψιμότητα στη Δράμα? Όχι, είπαμε, τελείωσαν οι επισκέψεις. Τώρα, είμαστε λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Ακόμα περιμένεις. Λοιπόν, να σας πληροφορήσω απλώς, αύριο ενδεχομένως να έχω περισσότερα στοιχεία. Λοιπόν, να σας πληροφορήσω απλώς ότι όλα βαίνουν καλώς. Η νομαρχία δηλαδή, φανταστείτε που έμεινα εγώ τώρα. Το νομαρχείο το λένε τώρα, ξαναγύρισε ο κύριος Τοψίδης, νομαρχείο το λέει, και το νομαρχείο της Καβάλας και το νομαρχείο της Δράμας. Λοιπόν, η αντιπεριφέρεια Δράμας, από όσο τουλάχιστον γνωρίζω, είναι έτοιμη όσον αφορά το υλικό το οποίο πρέπει να δοθεί στους δικαστικούς επιμελητές κτλ. Και εντάξει, δαγκωτό. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Ναι. Εντάξει, ναι. Δαγκωτό για τον καθένα εκεί που νομίζει. Ακριβώς, αυτό. Γι' αυτό έβαλα τελεία. Έχουν καταργηθεί κάποια εκλογικά κέντρα τα οποία θα ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα οι δραμηνοί πολίτες την Κυριακή? Γιάννη μου, δεν ξέρω. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι το σύνολο των εκλογικών κέντρων σε αυτές τις εκλογές είναι 205. Αλλά θυμάσαι πόσα ήταν? Όχι. Γιατί στο λέω αυτό? Γιατί εχθές, με αφορμή τη συνέντευξη τύπου που δώσαν και εδώ στην Καβάλα υπηρεσιακοί παράγοντες για το πόσα
και αν θα υπάρξουν αλλαγές λόγω των εξετάσεων, λόγω καταργήσεων κάποιων εκλογικών κέντρων. Αυτό το οποίο βγήκε είναι ότι δεν θα υπάρξει καμιά αλλαγή. Και χθες, όπως μας έλεγε ο Νίκος Χατζηγιοβανάκης εδώ πέρα, ότι δεν θα υπάρξει, μας μετέφερε τα λεγόμενα των άμεσα εμπλεκόμενων, μας έρχεται ενημέρωση ότι το τάδε καταργήθηκαν, οι ψηφοφόροι θα μοιραστούν στο τάδε και στο τάδε. Και τελικά διαπιστώνω σήμερα το πρωί, μιλώντας με τον Τάδε, ότι κάποτε τα εκλογικά κέντρα στην Καβάλα την προηγούμενη χρονιά φορά ήταν 300 και σήμερα αριθμούμε, όχι στην Καβάλα, στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας, 244 από 300. Άρα έχουν ήταν κάποια... Πολύ λιγότερα. Ναι. Τα ξεχάσανε, μωρέ, και εσύ, δηλαδή ζέστη. Δεν δικαιολογείς. Εντάξει. Θα σας έχω νεότερα αύριο για το θέμα αυτό. Μάλιστα. Θα σας έχω νεότερα αύριο. Οκ, Αριστίδη Γκέρτα, σε ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Έλα. Γεια χαρά.